Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος της Μεγάλης Γαλάζιας Συμμαχίας. Είναι τα Pod Radio του Pro News. αηδία και ντροπή προκαλεί το γεγονός της παρέτησης και η παραδοχή εμέσως πλην σαφώς πως το σύστημα Μητσοτάκη ήταν και είναι μια συμμορία που στηρίζεται στο παρακράτος η ημετέρων λαμογιών και λοιπόν συγγενών. Η παρέτηση είναι μια καθαρή ομολογία ότι το μαξί μου είναι πίσω από τις παρακολουθήσεις. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία, η αστική δημοκρατία δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα και ασφαλώς έχει μπροστά τη να αντιμετωπίσει μια τεράστια πολιτική και ηθική κρίση. Η υπόθεση Δημητριάδη δείχνει τη σύψη και την νοοτροπία μια τριτοκοσμικής κυβέρνησης. Και ασφαλώς μας οδηγεί ολοταχώς σε εκλογές. Γιατί Κάτι πολύ μεγαλύτερο κρύβεται πίσω από τις παρετήσει. Ο χορός των αποκαλύψεων άρχισε από κέντρα που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή διαχρονικά με τον ξένο παράγοντα. Και αυτά τα ξένα κέντρα σπρώχνουν με τις αποκαλύψεις των υποκλοπών σπρώχνουν τις εξελίξεις. Το γεγονός ότι η Διεθνή Μέσα Ενημέρωση όπως το πρακτορείο Reuters η επιθεώρηση πολίτικο, η εφημερίδα New York Times και άλλες πολλές ασχολούνται με την υπόθεση των υποκλοπών αντιλαμβάνεστε ότι δεν πλήττουν μόνον διεθνώς το προφίλ της κυβέρνησης αλλά αντιλαμβάνεστε ότι φέρνουν εξελίξεις γιατί όταν το πουλόβερ αρχίζει να ξυλώνεται όπως συνέβη με τις δύο παρετήσεις τότε είναι αδύνατο να σταματήσει και νομοτελειακά ακριβώς αυτό θα συμβεί και με την παρέα Μητσοτάκη δηλαδή θα έχουμε επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων αυτό σηματοδοτούν αυτές οι δυο παρετήσεις που υποβλήθηκαν στη σκιά του σκανδάλου των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων βαρύτατα εκτεθειμένος προσωπικά είναι ο Πρωθυπουργό που βρίσκεται ενώπιον πολλαπλών αδιεξόδων χωρίς μπο, να μπορεί με κανένα τρόπο να αποφύγει το πικρό ποτήριο γιατί, γιατί είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής αυτός, αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της δυσόδους υπόθεσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι πεντακάθαρη οι λόγοι, είναι ο πολιτικός προϊστάμωνος της ΣΕΙΠ. και μάλιστα με δικιά του πρωτοβουλία πήρε αμέσως μετά την εκλογική νίκη το 2019 την ευθύνη αυτή θεσμικά που δεν την είχε κανένας Πρωθυπουργό. Γιατί διάλεξε ο ίδιος να είναι ο προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο ίδιος, ο ίδιος, ως Πρωθυπουργό να είναι ο αρμόδιος για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επομένως, επομένως αυτός γνωρίζει, αυτός διατάζει, αυτός κατευθύνει. Αυτός έχει την πολιτική ευθύνη. Η γαλάζιοι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και εγώ προσωπικά που με εντολή του Κώστα του Καραμαλή υπήρξα για πολλά χρόνια ο γραμματέας τεκμηρίωσης της Νέας Δημοκρατίας, τεκμηρίωσης σκανδάλων, δημόσια, δεσμεύομαι ότι με όλες μου τις δυνάμεις και με όλα τα πρόσωπα διερευνούμε ήδη με προσοχή αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Επί του παρόντος, ένα πρώτο κρίσιμο ερώτημα θέτουμε. Μήπως οι πληροφορίες για τις υποκλοπές προέρχονται από τον ξένο παράγοντα και όχι από τους θυγόμενους έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και το καταλαβαίνετε γιατί έχει προηγηθεί και η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου και για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα γιατί μόλις χθε ανακοινώθηκε ότι δεν θα πάρει την δεύτερη δόση από τα εκατομμύρια του Ταμείου γιατί ελέγχεται κατά πόσον υπηρετεί το κράτος δικαίου η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία και δεν έχει να κάνει μόνον με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχει να κάνει μόνον με τις παραγγελίες του στρατιωτικού υλικού. Έχει να κάνει με τις επιλογές του Μητσοτάκη που σήμερα δεν τις πληρώνει μόνον αυτός αλλά κινδυνεύουν τα εθνικά μας συμφέροντα και είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι γιατί κάτι πολύ μεγαλύτερο κρύβεται. Ναι, ο χορός των αποκαλύψεων εάν προέρχεται από τα ξένα κέντρα τότε κάτι μεγαλύτερο κρύβεται. Και οι ευθύνε επιμένουμε να λέμε ότι βαραίνουν προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και οι δυο παρετήσει δεν τον διασώζουν, δεν τον απαλλάσσουν, περισσότερο τον εμπλέκουν. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ο ανιψιός του, ο γιος της αδερφής του, ο εξαπορήτων του. Όλα αυτά τα χρόνια όποιοι ήθελαν οτιδήποτε να πούν ή οποιοδήποτε πρόβλημα να λυθεί σε αυτόν έτρεχαν ουσιαστικά ήταν ο αόρατος Πρωθυπουργό. αλλά και ο Κοντολέων ήταν προσωπική επιλογή του Μητσοτάκη να τον διορίσει διοικητή στην ΕΥΠ το καλοκαίρι του 19 με ειδική τροπολογία γιατί δεν είχε τις προϋποθέσεις που ζητούσαν οι νόμοι και οι γραφές αλλά και αυτή η λειτουργία και η δράση της ΕΙΠ να ανήκει και να ελέγχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε ποια δημοκρατική χώρα το έχετε δει γιατί δεν ήθελε ο Καραμαλής να είναι ο επικεφαλής και οι άλλοι πρωθυπουργοί και ο Τσίπρας και οι άλλοι αλλά με νόμο των 46-22 του 2019 περί επιτελικού κράτους ήταν ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης, λίγες μέρες μετά τις εκλογές, όπου ο Μητσοτάκης είπε ότι αυτός θα είναι ο αρχικιπαντζής. Καταραίει λοιπόν με πάταγο ο Μητσοτάκης. Και μάλιστα όταν ο Κοντολέων είπε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι ο σύνδεσμος της ΕΥΠ με το Μαξίμου ήταν ο ανιψιός και Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Η επαναφορά λοιπόν του επιχειρήματος που όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης μας λένε περί τοξικότητας αναζωπυρώνει τα σενάρια των πρόωρων εκλογών. Και εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε να δούμε εάν τελικά θα περάσει η επιθυμία των ξένων να πάμε σε εκλογές ή η αντίρρηση της Αγίας Οικογένειας και των μετόχων της Μητσοτάκης ΑΕ που όλο το βράδυ δεν τον άφησαν σε χλωρό κλαρί. Διαφωνούν οι συγγενείς του και το σύστημά του να πάει σε εκλογές. Το διακύβευμα είναι η διανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ακόμα γιατί οι αποκαλύψεις δεν ξεκίνησαν ακόμα. Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες όταν πια θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας οι παρακολουθήσει των βουλευτών οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί και δεν είναι μόνον οι πιπεράτη διάλογοι είναι και οι πιο ουσιαστικοί είναι τα οικονομικά λισβερίσια Τα pod radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.